Στην πιο πρόσφατη πτήση του δίπλα στον Δία, το διαστημικό σκάφος Τζούνο της NASA έφτασε πολύ κοντά στο ηφαιστειογενές φεγγάρι του πλανήτη, Ιώ. Περνώντας περίπου 1500 χιλιόμετρα από την Ιώ, το πιο ηφαιστειακό σώμα στο ηλιακό μας σύστημα, το Τζούνο μπόρεσε να τραβήξει εκπληκτικά λεπτομερείς εικόνες του φεγγαριού. Η μόνη φορά που ένα διαστημικό σκάφος έφτασε πιο κοντά στην Ιώ ήταν το 2001, όταν το διαστημόπλοιο Γαλιλαίο της NASA πέρασε 181 χιλιόμετρα πάνω από το φεγγάρι. Το Τζούνο εκτοξεύτηκε το 2011 και έφτασε στον Δία και στο σύστημα φεγγαριών του το 2016. Ωστόσο, το Σάββατο 30 Δεκεμβρίου 2023 τράβηξε κάποιες νέες εντυπωσιακές φωτογραφίες του φεγγαριού Ιώ. Μερικές είναι ασπρόμαυρες, ενώ άλλες έγχρωμες. Ωστόσο, ο βασικός σκοπός του κοντινού περάσματος ήταν η συλλογή σημαντικών δεδομένων για την Ιώ και την ηφαιστειογενή επιφάνειά της. Οι επιστήμονες συνδυάζουν τα νέα δεδομένα με προηγούμενα για να μελετήσουν πώς διαφοροποιούνται τα ηφαίστεια της Ιούς, πόσο συχνά εκρήγνεται, πόσο φωτεινά και ζεστά είναι, πώς αλλάζει το σχήμα της ροής της λάβας και πώς η δραστηριότητα της Ιούς συνδέεται με τη ροή φορτισμένων σωματιδίων στη μαγνητόσφαιρα του Δία. Η Ιώ θεωρείται το πιο ηφαιστειογενές σώμα του ηλιακού συστήματος ως αποτέλεσμα της τεράστιας βαρύτητας του Δία και της βαρυτικής επιρροής των άλλων μεγάλων φεγγαριών του Τζόβιαν συστήματος, Ευρώπη, Γανιμίδη και Καλιστό. Μαζί, τα φεγγάρια και ο Δίας τραβούν και πιέζουν την Ιώ, δημιουργώντας παλιρροϊκές δυνάμεις. Αυτές οι παλιρροϊκές δυνάμεις είναι τόσο τεράστιες που κάνουν την επιφάνεια της Ιούς να κάμπτεται αρκετά έντονα, ώστε να μπορεί να ανεβαίνει και να πέφτει σε ακραία επίπεδα έως 100 μέτρα. Ως αποτέλεσμα, η επιφάνεια του φεγγαριού καλύπτεται από εκατοντάδες ενεργά ηφαίστεια που εκτοξεύουν λάβα έως και δεκάδες μίλια πάνω από την Ιώ. Μερικά από αυτά τα σωματίδια διαφεύγουν από την ατμόσφαιρα του φεγγαριού και παγιδεύονται από τα μαγνητικά πεδία του Δία, σχηματίζοντας ένα καυτό πλάσμα γύρω από τον πλανήτη. Αυτό δείχνει πόσο μπορεί να επηρεάσει η Ιώ το Δία και όλο το σύστημα φεγγαριών. Γι' αυτό η NASA θεωρεί τη μελέτη της σημαντική και συλλέγει δεδομένα. Το διαστημικό σκάφος Τζούνο θα προσεγγίσει αρκετές φορές την ηφαιστειακή επιφάνεια αυτού του φεγγαριού, μέχρι να ολοκληρώσει την αποστολή του τον Σεπτέμβριο του 2025. Τότε, το διαστημόπλοιο θα συντριβεί σκόπιμα στην ατμόσφαιρα του Δία, ολοκληρώνοντας τη μελέτη του που διήρκησε 9 χρόνια. Πάντως, οι νέες εικόνες του Τζούνο μπορούν να παράσχουν πληροφορίες για τη γεωλογική δραστηριότητα στην Ιώ, βοηθώντας τους επιστήμονες να κατανοήσουν καλύτερα την εσωτερική δομή και την εξέλιξη του φεγγαριού. Επίσης, οι εικόνες μπορεί να βοηθήσουν στην καλύτερη κατανόηση της αλληλεπίδρασης της Ιούς και του μαγνητικού πεδίου του Δία.